Κύριε Περιμένη, πρόσφατα είχαμε μία ανακοίνωση για το Leader Alias. Τι έχετε να μας πείτε για αυτή και ποιες είναι οι επιδόσεις του Leader και ποιοι οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι του? Απλά ολοκληρώθηκε η τελευταία μας πρόσκληση για αυτή την προγραμματική περίοδο όσον αφορά το τοπικό πρόγραμμα Leader. Υπήρξαν 4 προσκλήσεις, 2 για κάθε σκέλος, το κομμάτι του Leader Γεωργίας, όπως λέμε, το Γεωργικό Ταμείο, από το ΠΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και από το ΕΠΑΛΘ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λίας και Θάλασσας. Και τα δύο προγράμματα αυτά, τα δύο ταμεία που χρηματοδοτούνται ευρωπαϊκά, ουσιαστικά χρηματοδοτούν ανάπτυξη είτε περιοχών της υπαίθρου είτε παράκτιων περιοχών. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν χρηματοδοτούν τομεακές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, τη Γεωργία ή την Αλία. Είναι το λαϊκό όνομα που χρησιμοποιούμε. Χρηματοδοτούν επιχειρήσεις. Και βέβαια χρηματοδοτούν και μικρά δημόσια έργα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό στην επιχειρηματικότητα. Να βοηθήσουν δηλαδή την επιχειρηματικότητα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές, στον πολιτισμό. Ουσιαστικά και οι 4 προσκλήσεις πήγαν εξαιρετικά καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να αναμένουμε. Και για τις 4 προσκλήσεις, ευτυχώς, καταφέραμε και όλες οι πράξεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά χρηματοδοτούνται. Σε αυτή την τελευταία πρόσκληση είχαμε 42 προτάσεις, μία είχε λόγους αποκλεισμού, 42 προτάσεις, εκ των οποίων οι 41 ήταν υπαγόγιμες. Από αυτές χωρούσαν 23. Ανάλογα με το αίτημα που έγινε στην Ειδική Υπηρεσία Λίας και Θάλασσας, υπήρξε απόφαση και έγκριση και δόθηκε υπερδέσμευση, επομένως καλύπτονται στο σύνολό τους και οι 41 προτάσεις. Αυτές τις μέρες που συζητάμε γίνεται η διαδικασία της μετάπτωσης από το ένα πληροφοριακό στο άλλο, να βγει απόφαση ένταξης, να βγει ατομική, που θα είναι συνολική, και να βγει μετά η ατομική απόφαση χρηματοδότησης. Είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ, του Leader Alias, από ότι του Γεωργίας. Η υπερδέσμευση δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ΕΤΑΛ? Ευθύνη. Κυρίαρχα σημαίνει ευθύνη. Όταν ζητάς υπερδέσμευση, ζητάς περισσότερα χρήματα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αν το πάρουμε σκληρά να το πούμε, αλλά ζητάς για να ενταχθούν πράξεις και δημιουργείται μία υποχρέωση και στην ομάδα και στην ΕΤΑΛ, αλλά και στο κράτος, να βρουν τους πόρους αυτούς, να τους κάνουν κατανομή. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία? Σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν την έγκριση χρηματοδότησης και να λογαριάσει κάποιος τις εκπτώσεις, το πούμε έτσι. Δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν θα εκτελέσουν το σύνολο του έργου ή δεν θα εκτελέσουν καθόλου το έργο για να κατεβεί το ποσό της έγκρισης. Αυτό όταν το ζητάς, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα ρίσκο. Όχι στον δικαιούχο ή θα πάρει μια απόφαση ένταξης, αλλά σε αυτόν που σχεδιάζει το πρόγραμμα. Το να το ζητάμε εμείς είναι μια ευθύνη δική μας να το ζητάμε και το να εγκρίνεται πάλι είναι μια ευθύνη του κράτους εναντί μας και πρέπει να τη σεβαστούμε και εμείς, να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτό, να μην ζητάμε δηλαδή χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη Λέσβο τα τελευταία 5 χρόνια είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μην ξεχνάμε, η Λέσβος βγαίνει σιγά σιγά από πολλαπλές κρίσεις, οι οποίες επηρέασαν πολύ σοβαρά την επιχειρηματικότητα στο νησί. Νιώθω ότι με τα δεδομένα του κορονοϊού θεωρητικά της πανδημίας να φθήνουν, αλλά παρόλα αυτά να δημιουργούνται νέες πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις, ο πόλεμος κτλ., ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους τοπικούς επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα κίνητρα που τους έχουν δοθεί. Επομένως, συνολικά, όταν μιλάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 216 πράξεις, 216 έργα ενταγμένα, θα πρέπει να υλοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο δικαιούχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αμφιβολίες, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Και αυτό είναι το στίχημα από εδώ και πέρα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα εκτελέσω ή όχι την πράξη μου? Θα απελευθερώσω αυτή την ένταξη που υπάρχει ή θα την συνεχίσω? Όταν τη συνεχίζω όμως, και επειδή ο χρόνος περνάει, θα πρέπει να είμαι σαν επιχειρηματίας συνεπής και άμεσος και εγώ στις υποχρεώσεις μου. Τα πάντα όλα είναι θέμα ευθύνης και εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει η ΕΤΑΛ βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα έλεγα είναι η καλή οργάνωση ενός τόσο μεγάλου πλήθους δικαιούχων. Το τοπικό πρόγραμμα ξεκίνησε από 10.850.000 ευρώ το 2016 και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 29 εκατομμύρια. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το ποσό αυτό.
μιλάω σε δημόσια δαπάνη. Δεν είναι μόνο να χαιρόμαστε ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να χαιρόμαστε για την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος στην Ελλάδα. Αυτό θα φανεί μέσα στα επόμενα λιγότερα από 2 χρόνια ουσιαστικά. Παρατηρείται καθυστέρηση στις πληρωμές. Πού οφείλεται αυτό? Ναι, έχει γίνει μια μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη αλλαγή από το τέλος του προηγούμενου έτους, του 2021, 31-12, όπου είχαν παρατηρηθεί κάποιες καθυστερήσεις από την πολυπλοκότητα του συστήματος. Δυστυχώς, σε αυτή την προγραμματική περίοδο συνειδητοποιούμε ότι όλα τα συστήματα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Αντί να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος, κυρίως το κέντρο, και να απλοποιεί τις καταστάσεις και τις συνθήκες, δυστυχώς δημιουργούνται επιπλέον επιβαρύνσεις. Τι σημαίνει τώρα η αλλαγή των πληρωμών? Η αλλαγή των πληρωμών στο σκέλος του Λίντερ Γεωργίας σημαίνει ότι η ομάδα τοπικής δράσης, η ΕΤΑΛ, καθίσταται ενδιάμεσος φορέας πληρωμών, αλλά και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Η ΕΤΑΛ θα κάνει ως επιπλέον δραστηριότητα τις εκαθαρίσεις, αλλά δεν θα εκταμιεύονται πόροι μέσα από το δικό της λογαριασμό, θα εκταμιεύονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στο λογαριασμό του δικαιούχου. Αυτό δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Θα έπρεπε να ήταν έτοιμο, 31-12 κλείνει το σύστημα, να δώσει κάποιος μια περίοδο προσαρμογής, 1 μήνα, 2 μήνες. Θα έπρεπε να ήταν από το Φεβρουάριο έτοιμο, όπως είναι οι αρχικές δεσμεύσεις. Δυστυχώς είμαστε στα μισά του Μάη και ακόμη δεν βλέπουμε τη διαδικασία να έχει δρομολογηθεί επαρκώς. Υπάρχουν σοβαρές δεσμεύσεις ότι αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, θα ξεκινήσει το σύστημα να δοκιμάζεται και να λειτουργεί. Αναμένουμε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, η δικιά μας ευθύνη ως ΕΤΑΛ ήταν να ελέγξουμε όλες τις δαπάνες που είχαμε και έχουμε στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 95% των δαπανών έχουν ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί και θα μπορούσαν να πληρωθούν. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κλείσει όλα τα αιτήματα πληρωμής που έχουμε στα χέρια μας. Παράλληλα, έχουμε δώσει προτεραιότητα μετά από τη διαδικασία πληρωμών στις τροποποιήσεις. Εδώ συνιστούμε πολλές φορές στους δικαιούχους και είναι και θέμα πώς υποβάλλεται μία πρόταση. Μία πρόταση πρέπει να υποβάλλεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πολλές τροποποιήσεις. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν καλή η πρόταση εξ αρχής. Είναι κατανοητές οι τροποποιήσεις σε ένα περιβάλλον όπως το σημερινό. Ανατιμήσεις, πληθωριστικές πιέσεις, προβλήματα στις προμήθειες εξοπλισμού, προβλήματα στις κατασκευές. Γι' αυτό έχουμε τη μέρημνα και το διαχειριζόμαστε. Όμως συνιστούμε εμφατικά να γίνονται τα αιτήματα πληρωμής τα καθαρά, όπως λέμε, δηλαδή χωρίς τροποποιήσεις, και να προσπαθούν οι δικαιούχοι στο τέλος να κάνουν μια τελική τροποποίηση, όπου αυτό βέβαια είναι εφικτό. Όπως σας είπα και πριν, το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας, αυτούς τους μήνες που περνάμε, είναι να υποστηριχθούν οι δικαιούχοι ώστε να φτάσουν στο σημείο να υλοποιήσουν το έργο, γιατί αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία. Και ειδικότερα στο κομμάτι μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία του γεωργικού προϊόντος, όπου βλέπουμε μια καλή κινητικότητα. Αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ, αλλά αναμένουμε και την αντίστοιχη δραστηριοποίηση και στο κομμάτι των υπηρεσιών όπως του τουρισμού. Πρόσφατα στο Λίντερ Αλίας εντάχθηκαν και κάποιες περιοχές που δεν συνηθίζεται να παίρνουν μέρος σε προγράμματα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την οικονομία του νησιού? Πάντα σε περιοχές όπως νησιά, όπως η Λέσβος, παρατηρείται μια υδροκέφαλη ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργείται μια διπλή περιφερειακότητα. Είμαστε περιφέρεια, είμαστε ακριτική περιοχή, είμαστε σύνορο της Ελλάδας, πόσο μάλλον δε όταν μέσα στο ίδιο το νησί βλέπουμε την ένταση δραστηριοτήτων σε κάποια κέντρα όπως η Μυτιλίνη ή η Καλονή, ή στον τουρισμό όσον αφορά το Μόλιβο ή την Ερεσό, Κλωμάρι ίσως. Έχει μεγάλη σημασία να βλέπουμε κάποιες δραστηριότητες να αναπτύσσονται σε δημοτικές ενότητες, δημοτικές κοινότητες και διαμερίσματα που η Λέσβος έχει σαν χαρακτηριστικό. Έχει πολλά ζωντανά χωριά. Να τα κρατήσουμε αυτά τα χωριά ζωντανά. Άρα θέλουμε να δούμε δραστηριότητες και τουρισμού, αλλά περισσότερο θα έλεγα μικρές βιοτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να στηρίξουν και να δώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στο προϊόν που παράγουν. Από κάποια χαρακτηριστικά όπως στο Μεσότοπο, στην Άγρα έχουμε δει κάποιες δραστηριότητες εξαιρετικές, στο Μανταμάδο, στη Γέρα, στο Μεσαγρό, οι οποίες δεν δίνουν μόνο προστιθέμενη αξία στο προϊόν,
αλλά δίνουν και προστιθέμενη αξία και στο κοινωνικό κεφάλαιο, στους κατοίκους. Κρατάνε τους κατοίκους, δημιουργούν εργασία, δημιουργούν δραστηριότητα και απασχόληση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του leader. Και εκεί επικεντρωνόμαστε να υποστηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε.